Εποπτεύω των κρατικών υπηρεσιών σε 12 νομούς. Έχουμε περίπου 1.500 δημοσίους υπαλλήλους στην πυραμίδα μας και ταυτόχρονα έχουμε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Επιβλέπουμε την λειτουργία των 52 δήμων και των 3 περιφερειών όσον αφορά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων τους. Και ταυτόχρονα έχουμε μία σειρά από αθειοδοτήσεις στην αρμοδιότητά μας για περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες. Έχουμε την ευθύνη της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, των δασών, των υδάτων. Αν μου επιτρέπετε, για μην τα λέτε εσείς, να τα λέω εγώ που τα βρήκα και από το ίντερνετ. Είναι γνωστά τα πράγματα. Εκτός του ότι έχετε τη διεύση της διοίκησης, έχετε τη διεύση του οικονομικού, έχετε τη διεύση της πληροφορικής και επικοινωνιών, έχετε την διεύθυνση εθνικών κληροδοτημάτων. Βεβαίως. Τα οποία είναι ολίγα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και αναξιοποιητά κατά μέγα μέρος. Μία προσπάθεια που γίνεται τώρα, γιατί καταγεγραμμένα είναι, είναι να διαπιστώσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να δούμε αν τα διοικητικά συμβούλια ενδιαφέρονται, είναι δραστήρια ή όχι, διότι από τα κληροδοτήματα και κοινωνικό έργο παράγεται και ταυτόχρονα και έσοδα για το κράτος. Κράτος, βέβαια. Έτσι. Σημαντικό. Βέβαια. Διεύθυνση αστικής κατάστασης και κοινωνικών υποθέσεων. Αυτό έχει να κάνει με τις πολιτογραφήσεις. Είναι τεράστιο, τεράστιο θέμα. Το οποίο καλό είναι να το συζητήσουμε και λιγάκι, γιατί έχουμε με τους παράνομους μετανάστες και το ένα και το άλλο που έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε τη διεύθυνση των αλλοδαπών και της μετανάστευσης, άλλωστε συνέχεια αυτή την αρμοδιότητα. Γενική διεύθυνση χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αυτό είναι άλλο πάλι μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίως. Έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις όλων των θεμάτων που είναι κάτω, όλων των επενδύσεων που είναι κάτω από 5 εκατομμύρια. Ιδιαίτερα εμείς τώρα απασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια με τις αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικές ιχθυοκαλλιεργειών. Σας λέω αυτά που είναι συνήθεια. Τα συνήθεια. Ναι. Και βεβαίως ό,τι άλλου είδους επένδυση γίνεται κάτω από 5 εκατομμύρια. Έχουμε μετά τη διεύση περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας. Τεράστιο θέμα. Το ίδιο για την Πελοπόννησο και το ίδιο για τα Ιόνια νησά. Εδώ λοιπόν ασχολούμεθα με τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τα λεγόμενα SWAP των μικρότερων. Αυτά γιατί είχαν καθυστερήσει να λειτουργήσουν? Κοιτάξτε, υπήρξε ένα θέμα με κάποια συμβούλια στα οποία είχαν τοποθετηθεί ως πρόεδροι δικαστικοί, οι οποίοι αρνήθηκαν να αναλάβουν, γιατί τώρα αυτές οι επιτροπές είναι άμυστες, δεν έχουν κάποια απολαβή. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και αντικαταστήσαμε τους προέδρους με μηχανικούς. Και τώρα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Αρμόδια, εδώ τώρα έφυγαν δηλαδή οι δικαστικοί και μπήκαν μηχανικοί. Ωραία. Και θα αρχίσουν να λειτουργούν. Μετά έχετε τη διεύση του τεχνικού ελέγχου. Ακριβώς. Που είναι και αυτό μέσα. Επίσης, ακριβώς. Ναι. Μετά έχετε τη διεύση των υδάτων σε όλη την εδώ να σας πω ότι υπάρχει η οδηγία του 2004 για τη διαχείριση των υδάτων. Θα αλλάξει αυτή? Όχι, αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αλλά δεν προχώρησε στην δημόσια διοίκηση. Έρχεται λοιπόν ένα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τσουνάμι αλλαγών, διότι το νερό που είναι το υπέρτατο αγαθό πρέπει να το διαχειριστούμε με σύνεση και στην Ελλάδα και με προσοχή. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, με μια υπηρεσία, θα μου επιτρέψετε να πω, υποστελεχωμένη. Είναι υπερβολικά υποστελεχωμένη. Ναι. Γενική διεύση δασών. Να σας πω ότι από τους 1.500 υπαλλήλους μας έχουμε περίπου 900 δασικούς. Όλη η δασική υπηρεσία υπάγεται σε εμάς, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι οποίοι έχουν και πολλές αρμοδιότητες. Πάρα πολλές. Από τις αυτοψίες, από τους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή απορώ πως προλαβαίνουν κιόλας εδώ τα λέμε. Κοιτάξτε, καταβάλουν. Μέχρι και τα κυνήγι πρέπει να κυνηγάνε. Καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια. Διότι εκτός από την συνήθι δουλειά που γίνεται τώρα με τους χαρακτηρισμούς των δασικών εκτάσεων, των αναδασωτέων και τα θέματα των πολιτών, ναι. Έχουμε καταβάλουμε μια εργώδη προσπάθεια τώρα να τελειώσουμε τους δασικούς χάρτες. Και με την ευκαιρία να πω ότι εδώ στη Λακωνία η υπηρεσία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Όντως είναι πολύ σωστή υπηρεσία. Οι δασικοί χάρτες είναι μια τεράστια επανάσταση για την πατρίδα μας, διότι θα ξεκαθαρίσουν απόλυτα τα ζητήματα που τώρα είναι σε αμφισβήτηση και ο κάθε πολίτης ή το κράτος μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτά τα θέματα τα είχαν λύσει εδώ και εκατονταετίες. Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί η δασική υπηρεσία συμβάλλει πάρα πολύ. Οπότε έχετε μεγάλη απασχόληση με τους δασικούς χάρτες. Ω, βέβαια. Γιατί θα έχετε και χιλιάδες ενστάσεις. Ναι. Υπάρχει ένα στάδιο διαβούλευσης. Όταν εμείς ολοκληρώσουμε, αναρτώνται οι δασικοί χάρτες. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, ένα δίμηνο που οι πολίτες μπορεί να πούν ότι εδώ είναι δικό μου κομμάτι και κακώς το έχετε βάλει στο δάσος. Θα τελειώσει. Αυτά υπολογίζετε σύντομα να ξεκινήσουν? Σήμερα το πρωί που επισκέφθηκα τις υπηρεσίες μου, μεταξύ των οποίων και τη δασική υπηρεσία, νομίζω ότι τον άλλο μήνα θα αναρτηθούν ένα μεγάλο κομμάτι και τον Φεβρουάριο ίσως και όλη η Λακωνία. Α. Οπότε θα πρέπει και οι πολίτες και με την ευκαιρία να το πούμε, να είναι έτοιμοι να παρακολουθούν τον τύπο, το βέβαια, τοπικό, γιατί θα βέβαια δημοσιευτεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Να κάνουμε και εμείς ένα σχετικό ρεπορτάζ, βεβαίως, που βεβαίως, να αναλύσουμε βεβαίως τα πράγματα περισσότερο, βεβαίως, ώστε να το βάλουμε κάποιες φορές να το ειδούν οι τηλεθεατές μας, οι οποίοι έτσι πραγματικά είναι αγρότες κατά βάση. Βεβαίως. Και οι οποίοι κατά βάση έχουν και γεωτρήσεις ή πηγάδια. Έτσι, έτσι. Και βέβαια θα ήθελα και τη γνώμη σας τι γίνεται με τα θέματα με τους φέρπιν στη σκάλα κάτω και στον ασωπό κλπ. Έχουμε πρόβλημα υφαλάτωσης. Το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει. Και είναι πολύ σοβαρό. Κοιτάξτε, η υφαλμύρωση. Εάν η υφαλμύρωση, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, η υφαλμύρωση. Συγγνώμη, λάθος. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει διότι όταν άκρητα και χωρίς με ένα σύστημα ο καθένας τρυπάει τη γη, το φλοιό της γης, σωστό, και τραβάει νερό, είναι δεδομένο ότι ορίζοντας ο υδροφόρος κατεβαίνει. Κατεβαίνει, με αποτέλεσμα με την όσμωση που δημιουργείται μπαίνει μέσα η θάλασσα, έτσι, χαλάει και την ποιότητα του καλού νερού που έχουμε, με αποτέλεσμα ούτε ποτιστικό να είναι και βέβαια ούτε όχι πόσιμο. Σαφώς, πολύ περισσότερο. Κατά συνέπεια θέλω να πω ότι εδώ έχουμε και το άλλο θέμα και δεν ξέρω κατά πόσον θα το αναλάβει η κεντρική εξουσία εσείς ή ξέρω εγώ η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως έχουμε το ποτάμι, τον Ευρώτα, ας πούμε. Αλλά έχουμε και 128 χυμάρους και πηγές διάφορες από τον Πάρνονα και από τον Ταΐγητο, τις οποίες δεν έχουμε καμιά πρόβλεψη. Και δεν λέω για τώρα. Τώρα εσείς προσπαθείτε να συμμαζέψετε όσο μπορείτε. Αλλά μήπως θα έπρεπε και αυτό να το αντιμετωπίσετε, το θέμα να κάνετε εγκυβωτισμούς ανά 200 μέτρα, ανά 500 μέτρα, δεν έχει σημασία, με κροκάλα και σειρματόπλεγμα, ξέρετε. Ναι, ναι. Οπότε, σαν αντιπλημμυρικά έργα μιλάτε? Όχι. Α. Σαν να διατηρήσουμε μία ποσότητα από τους χυμάρους που φεύγουν, μπαίνουν στο χειμώνα, στον Ευρώτα και με ορμή φεύγουν στη θάλασσα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, που θα μπορούσαμε από αυτούς το 10%, το 5% να επωφεληθούμε για τον υδροφόρο ορίζοντα, θα είχαμε όφελος. Βεβαίως. Αυτό είναι οι λεγόμενες υδατοδεξαμενές, που λέτε, ναι, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση και γεωργικές. Ή και να κρατήσουν λίγο νερό και να το, ναι, να το πιει το υπέδαφος. Μάλιστα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω, ομολογώ να σας πω ότι η δικιά μας αρμοδιότητα όσον αφορά τους χυμάρους και τα ποτάμια φτάνει μέχρι εκεί που ξεκινάει ο αστικός ή μη αστικός χώρος. Από εκεί πέρα περνάμε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, που ομολογώ δεν ξέρω τι σχέδια έχει. Θα πρέπει να ρωτήσετε το. Εγώ το, ναι, λέω. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε την ευθύνη Γελάκα, ότι ξεκινάει από το δάσος και φτάνει κύριε μέχρι. Γελική, ναι. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά εμείς σας βλέπουμε σαν τον Γενικό Γραμματέα. Ήθελα όμως να πω κάτι σήμερα πηγαίνοντας στις δασικές υπηρεσίες. Εντυπωσιάστηκα γιατί εκεί ο Διευθυντής Δασών και οι δασάρχης με ενημέρωσαν για τις 5 υδατοδεξαμενές που έχουν κάνει στον Πάρνινονα. Οι οποίες είναι βουνό. Άψογες. Ναι, ναι. Και μάλιστα να 45. Με προσκάλεσαν να πάω και θα πάω την άλλη φορά να τα δω γιατί αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν και κάνουν έργο. Κάει και το δάσος τότε, αλλά τουλάχιστον και ανάπλαση γίνεται. Με ενημέρωσαν για τα έργα, αλλά είναι και σπουδαίο να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, μου είπανε ότι η πυροπροστασία του βουνού πλέον είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι σε καλό επίπεδο, αλλά μπορείτε δεν τελειώνει η προσπάθεια. Να τους βοηθήσετε, γιατί έχουμε ικανούς δασικούς εδώ στη Λακωνία. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Άλλωστε και τα παρατράγουδα, ας το πούμε, διαμαρτυριών από ιδιώτες κλπ. Κατά βάση έχει δίκιο η δασική υπηρεσία. Κατά βάση. Έτσι είναι. Λοιπόν, να μην γελιόμαστε, και εγώ το λέω γιατί έχω ιδίαν αντίληψη των θεμάτων. Με αυτή την έννοια το λέω κι εγώ.
Έχετε μετά την πολιτική προστασία. Ναι. Ο ρόλος εδώ της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι ο συντονιστικός, όχι ο εκτελεστικός, δηλαδή δεν έχουμε τα μέσα. Τα μέσα τα έχει η περιφέρεια. Ναι. Αλλά εμάς ο ρόλος μας είναι, επειδή είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πολιτική προστασία στην Αθήνα και στην περιφέρεια και τους δήμους, να τους κινητροδοτούμε όταν υπάρχουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τους ειδοποιούμε, να τους βάζουμε σε αλάρμ και να παρακολουθούμε τις ενέργειές τους. Αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής προστασίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η οποία πολιτική προστασία περιλαμβάνει και προβλέψεις για θεομηνίες, για κακό. Βέβαια. Ας πούμε τώρα το μυαλό μας πια το χειμώνα είναι τα αντιπλημμυρικά φαινόμενα, ο παγετός, τα χιόνια. Η καταστροφή των δικτύων, ναι, της. Και βεβαίως όλα τα άλλα επευκταία φυσικά φαινόμενα, ναι, που δεν θέλω ούτε καν να τα αναφέρω, ναι, έτσι. Ναι, 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 τα χειρότερα, ναι, ναι, ξέρετε. Ναι, τα ξέρω. Σεισμοί και τέτοια. Βέβαια. Αυτοτελές τμήμα εκπαίδευσης. Αυτό είναι εσωτερικό μας θέμα. Τμήμα, ναι, εσωτερικού ελέγχου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το, οποίο, είναι... το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντικό να το κάνετε. Βεβαίως. Διότι άμα το κάνετε αυτό, θα οργανώσετε τη δημόσια διοίκηση, τη δημόσια υπηρεσία, να λειτουργήσει πιο σωστά, πιο αποδοτικά. Έτσι. Όπως βλέπετε λοιπόν είναι μια μεγάλη γκάμα αρμοδιοτήτων. Εδώ και 3 μήνες με ενθουσιασμό κάνω το έργο μου. Έχω μια πολύ καλή ομάδα μαζί μου και συμβούλων, αλλά και έχουμε φτιάξει και γενικά μια καλή χημεία και στην Πάτρα και στην Τρίπολη και στην Κέρκυρα και σε όλους τους νομούς. Και σήμερα θέλω να σας πω, με την επίσκεψή μου στο νομό Λακωνίας και στη Σπάρτη ειδικότερα, κλείνει ο πρώτος κύκλος επισκέψεων. Όταν είχα αναλάβει, είχα υποσχεθεί ότι θέλω να σφίξω το χέρι του κάθε υπαλλήλου. Το έκανα λοιπόν σήμερα, τελειώνω εδώ. Mm-hmm. Έχω δει όλους, έχω ακούσει όλους, έχω συζητήσει με όλους και τουλάχιστον έχετε, και αυτοί... Έχετε κρατήσει και σημειώσεις. Είμαι πολύ του... Μα γι' αυτό το του ξέρω. Note keeping. Γιατί, λοιπόν, γιατί και η δουλειά που κάνετε στην ιδιωτική σας ζωή, οι σπουδές σας και όλα αυτά τα σχετικά σας, μας προδιαθέτουν ότι είσαστε άνθρωπος του σημειώματος. Το μυαλό του ανθρώπου δεν συγκρατεί παραπάνω από 3-4 πληροφορίες. Μετά πρέπει να αρχίσεις να κρατάς για να μεθοδεύεις και καλά και τη λύση των προβλημάτων. Σωστό. Κύριε Γυλάκα, πέστε μου σας παρακαλώ, πόσο καιρό έχετε τώρα στην περιοχή? Είμαι 3 μήνες. Θα ήθελα να μας πείτε την αρχική σας, αυτή την μέχρι 3 μηνών, εντύπωση που έχετε, ναι, αποκομίσει για την περιοχή, ολόκληρη την περιοχή που εσείς διοικείτε, ναι, από το μετερίζει το δικό σας, και θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαστε ήδη, ας πούμε, στην Πελοπόννησο με την Δυτική Ελλάδα ή με τα Ιόνια νησιά. Ο καθένας έχει την ιδιαιτερότητά του, κάθε περιοχή. Σωστό. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με το δημόσιο τομέα. Εγώ και στην επαγγελματική μου ζωή και την επιχειρηματική μου δραστηριότητα δεν έχω σχέση με το δημόσιο. Παρά με τα φάρμακα. Ναι, αλλά ήμουνα πάντα με τον ιδιωτικό τομέα, δεν είχα σχέση με το δημόσιο. Λοιπόν, όταν μπήκα λοιπόν είχα την προκατάληψη και εγώ που έχουν όλοι ότι δεν εξυπηρετούνται, ξέρετε τα γνωστά. Πρέπει να σας πω το εξής, έχω συναντήσει εξαιρετικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να κάνουν και διευθυντική καριέρα στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Το δεύτερο που έχω δει είναι ότι υπάρχει και στους δημοσίους υπαλλήλους πια μια αλλαγή νοοτροπίας. Έχουν καταλάβει ότι τα ψέματα τελειώσανε, η εποχή της μαγείας και της φαντασίωσης που ζούσαμε έχει αλλάξει και ότι πλέον με 800 ευρώ, με 900 ευρώ, αλλά θα κάνουμε τη δουλειά μας. Το τρίτο είναι ότι πολεμούμε κατεστημένες νοοτροπίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι κάποιοι δεν είναι όλοι που έχουν πάρει το μήνυμα. Μια μεγάλη γραφειοκρατία. Θέλω να σας πω, να έχετε υπόψη ότι ακόμα και σήμερα δεν συνομιλούμε με email, δεν έχουμε μπει στην τεχνολογική εποχή, η αλληλογραφία γίνεται με χαρτί, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στη χρέωση και ξεχρέωση εγγράφων. Και ένα τελευταίο, ότι υπάρχει ένα πολυδέδαλο στην νομοθεσία, αλληλοσυγκρουόμενοι νόμοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές φορές σηκώνουμε τα χέρια και εμείς, γιατί δεν ξέρουμε, φαίνεται να έχει δίκιο ο πολίτης ή ο επενδυτής, αλλά την ίδια στιγμή έρχεται κάτι άλλο που το ανατρέπει αυτό και δεν ξέρουμε. Αυτά σαν γενικότερες παρατηρήσεις. Αυτό το μπέρδεμα που δημιουργείται, ναι, στις διαδικασίες. Ακριβώς. Και που η γραφειοκρατία έχει το προσόν και το προνόμιο να αλληλοκαλύπτει υπηρεσίες. Ακριβώς. Οι αρμοδιότητες μπαίνει η μία πάνω στην άλλη. Ακριβώς. Τώρα, μιλώντας ειδικότερα, γιατί μιλάμε για την Πελοπόννησο και ειδικότερα για τη Λακωνία,
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν τρομακτικές προοπτικές ανάπτυξης όλης της Ελλάδας. Με δεδομένο ότι είμαστε κάτω και δεν είχαμε ένα άλλο μοντέλο ζωής των υπηρεσιών. Σωστό. Είχαμε ένα μοντέλο ζωής επίσης των επιδοτήσεων. Ότι κάποιος άλλος θα φροντίσει για μας. Τώρα γίνεται ένα τεράστιο ρεφόρμ. Πηγαίνουμε ξανά σε κάποιες αρχαίγονες αξίες. Ότι θα πρέπει να, βεβαίως, να παράξουμε. Άρα πρωτογενής τομέας σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθεί. Τουριστικό προϊόν. Δεν το συζητάμε. Το έχετε σε πρώτη βαθμίδα, σε πρώτη προτεραιότητα. Βέβαια. Υποδομές. Και τις ΑΠΕ. Ναι, βεβαίως. Υποδομές που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να φτάνεις γρήγορα, με ασφάλεια στον προορισμό σου, τα εμπορεύματα να μετατρέψουν. Άρα θέλουμε δρόμους, θέλουμε λιμάνια, θέλουμε αεροδρόμια, θέλουμε πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι μεγάλο εργαλείο σε αυτή την ιστορία είναι καταρχήν να μπορέσουμε, κύριε Φελούρη, να ολοκληρώσουμε σωστά το ΕΣΠΑ που τρέχει. Πρέπει να σας πω το ότι... Το έχει μείνει πίσω. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Προσέξτε τώρα, είπατε δύο καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό και καλά κάνατε και τα είπατε. Ο οποίος... Όχι, εγώ μιλάω από θέση γνώσης. Ο οποίος αγωνίζεται τώρα, θα έχουμε όλοι οι πολίτες, ξέρουν ότι μας έχουν πει ότι θα πάρουμε για το επόμενο ΕΣΠΑ 11 δισεκατομμύρια και αγωνιζόμαστε να τα κάνουμε 14-16. Την ίδια στιγμή έχουμε 22 δισεκατομμύρια από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης στο τέταρτο, όπου η απορροφητικότητά μας είναι χαμηλή και του χρόνου λίγη αυτό. Και αν δεν καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε μέχρι το καλοκαίρι, θα τα πάρει κάποιος άλλος. Μπράβο, το ξέρετε. Τα χρήματα θα επιστρέψουν πίσω και θα πάνε να διατεθούν στην Εστονία, στην Πολωνία, όπου υπάρχουν όρημα έργα. Έτσι. Είπαμε λοιπόν και σε μία σύσκεψη που κάναμε στο Ναύπλιο και με τους τρεις περιφερειάρχες, τον κύριο Τατούλη, τον κύριο Κατσιφάρα και τον κύριο Σπύρου, γιατί εγώ έχω τρεις περιφέρειες, ότι να δούμε ποια έργα είναι όρημα, να ρίξουμε εκεί τα χρήματα και την προσπάθεια, έστω και αν χρειαστεί να απεντάξουμε κάποια έργα που δεν ορίμασαν, για διάφορους λόγους. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα... Ό,τι θα έκανε ένας νοικοκύρης στο σπίτι του. Πραγματικά κρίμα να χαθούν αυτά τα χρήματα, επειδή οι γραφειοκρατικοί και άλλοι λόγοι δεν μπορέσαμε να τα οριμάσουμε.